Εάν με ζητήσει κανένας κατά μήνυμα, να πάω στον πρόεδρο, εντάξει. Πάτε συχνά, το ξέρετε. Καλημέρα, Γιώργουλα. Τι περίεργος άνθρωπος. Εντάλλος το κάμνεις τούτον. Εντάλλος το κάμνεις τούτον. Α, Περικλή, ήρθες, παιδί μου. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Πρόεδρε, κάτι γίνεται εδώ μέσα. Κάποια μαγεία, πρόεδρε, κάποια μαγεία. Περικλή, να σου γνωρίσω την Αλέξια. Α, μάλιστα, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, η Αλέξια ήρθε να αντικαταστήσει τη Γιωργούλα που πήραν άδεια για λίγες μέρες. Α, μάλιστα. Κάπου σας ξέρω. Δεν νομίζω. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά σας βλέπω στη ζωή μου. Ποιος είστε? Λόρια, πρόεδρε μου, Λόρια. Είσαι πλήρως, βλέπω, ενημερωμένη για την πολιτική κατάσταση, πρόεδρε. Περικλή, η κοπέλα είναι η δίδυμη αδερφή της Μαρινέλλας. Αλλά μου, Παναγία μου, τώρα ξεκούνται μου, Λόρια. Είστε Κύπριος? Όχι, μάνα μου. Είμαι Κινέζος και σπουδάζω σε Κυπριακό κολέγιο. Πρόεδρε, ειλικρινά πάντα θαύμαζα, πρόεδρε, τις ικανότητες σου, πρόεδρε, να διαλέγεις τα κατάλληλα πρόσωπα για τις κατάλληλες θέσεις, πρόεδρε. Περικλή, πάμε μέσα και μη μου αρχίσεις πάλι τις παραξενιές. Πρόεδρε, για το όνομα του Θεού, πρόεδρε. Είχαμε μια, πρόεδρε. Εκλωνοποίησες, έκαμε στις σκιό, πρόεδρε, για να μου σπάσεις τα νεύρα μου. Μα δεν με λυπάσαι, πρόεδρε. Ας την Αλέξια. Εγώ θα κλείσω την πόρτα, κύριε πρόεδρε. Συγχωρείτε που καθυστέρησα, την κλείνω, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Τι ευγενική κοπέλα, ρε Περικλή. Ναι, πρόεδρε, τόσο ευγενική που εγώντεψε να μας κάνει να κατουρίσουμε αμόλυβδη 98 οχτανίων. 98 οχτανίων, λαλό. Λοιπόν, Περικλή, πρέπει να σου πω κάτι πολύ εμπιστευτικό. Είμαι ο πρόεδρος. Ξέρουμε τον πρόεδρε ότι είσαι ο πρόεδρος. Είναι εμπιστευτικό τούτο. Ούλος εγώ όμως το ξέρω ότι είσαι ο πρόεδρος. Εξήγασες. Περίμενε, ρε Περικλή, άφησε με να τελειώσω. Εξήγασα. Άφησε με να τελειώσω. Εντάξει, τέλειωσε, εντάξει. Εξήγασα. Προμού, μέσω Περικλής. Μέσα πού? Στην τρύπα Ανταλουπού. Πού? Όχι, τι να κάνει μέσα στην τρύπα του Αλεπού. Πάνε μου, πέ μου, έχει τσάλα σαΐνια ο κύρις σου, έκαμε τσάλα σαΐνια σαν εσένα θέλω να πω. Στο γραφείο του, μάνα μου, πού! Λοιπόν, αρκετά ασχολήθηκα μαζί σας. Ο κύριος υφυπουργός πήγε στον κύριο πρόεδρο και μου είπε να κρατήσω μηνύματα. Αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Ναι, λοιπόν, δώσ' του το πράγμα. Είπε σε πήρη... Ακούσατε τον χαρακτηριστικό ήχο, τον ακούσατε, είπαμε μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Η μάνα μου, το φρονοκομείο το πλάσμα δεν επικοινωνεί, δεν επικοινωνεί. Πιπ! Και μην μου άρκεψες παρετηρία που μου έκανες στο άλλο το γραφείο, γιατί δεν θα περάσουμε καθόλου καλά. Ακούεις, καθόλου καλά! Σε μένα μιλάτε? Όχι, τις μαρικούς που τα λεύκανα. Θωρείς κανέναν άλλον εσύ, δαμέ! Κυρία μου, μήπως έχετε παρεστήσεις? Δώσ' μου, κορή μου, το εξωτικό μου που σου έδωκα. Μην μου πεις ότι το άφηγες που μπορεί. Μα ποιο εξωτικό, τι μου λέτε? Ωφ, Παναγία μου, κορή μου, μα παίζεις με τα νεύρα μου! Α, παίζεις με τα νεύρα μου! Χα, εδώ μέσα κυκλοφορούν ψυχωτικά άτομα. Ναι, μωρή, κρατήσ' το και παίζεις μαζί του. Φέρ' το δά. Πολύ να έρανε πυρήνων σου. Εσέναν επήρεν πολύ να έρανε σου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
Πρόεδρε, για να μην μπορεί να θυμηθεί, μήπω δεν είναι το. Πρόεδρε, συγγνώμη που σε ενοχλώ εσένα, πρόεδρε. Σε πείρε, προσπαθεί να θυμηθεί ο πρόεδρε. Σε πείρε, σε πείρε. Σε πιάμε με το ραντάρ, παλέρε. Καλά. Α, ναι. Συγγνώμη, πρόεδρε, συνέχισε. Α, θυμήθηκα. Είπε ραντάρτσα, θυμήθηκα. Είδε, είπα ραντάρτσα, θυμήθηκε. Είδε, πρόεδρε, άμα σφιχτεί, τι ώρα θυμάσαι. Ναι, ναι, ευτυχώ παθυμήθηκα. Λοιπόν, ρε παιδί, άλλη φορά, άμα ξεχάνει τίποτε, αν του λέτε τη λέξη ραντάρτσα, να θυμάται. Λοιπόν, πε μα να δούμε, είναι τίποτε σοβαρό. Όχι, όχι, όχι πολύ σοβαρό. Εντάξει. Είναι τα πράγματα. Επαρτήθηκε ο αρχηγό τη αστυνομία. Καλά να του κάνουν, καλά να του κάνουν. Πρόεδρε, τόση ώρα είναι προσπάθας να θυμηθείς ότι επαρατήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας. Ευτυχώς, πρόεδρε, που παρατήθηκες εσύ ο ίδιος, πρόεδρε, να προσπαθείς να θυμηθείς ποιος είναι που παρατήθηκε. Περικλή, εσύ φταίεις. Εσύ φταίεις. Ωραία. Τι θα κάνεις. Τίποτε. Εντάξει. Σε συγχωρώ. Δεν θα σου κάνω τίποτε. Πρόεδρε, με τον αρχηγό τι θα κάνεις, όχι μαζί μου. Τι θέλεις να κάνω με τον αρχηγό της αστυνομίας, κύριε Περικλή. Επαρετήθηκε. Επαρετήθηκε. Να τον παρακαλώ, δηλαδή. Άμα δεν ήταν που μου έκανα, εσύ θέλετε. Σε πήρε, εσύ. Σε μη, άντε, να μου το καμάθει και να μου το καμάθει και να μου το καμάθει. Κρέτα το χαρτί σου, να στο μέσα στα μούτρα. Σε παρακαλώ, άντε, να μου το καμάθει. Λοιπόν, πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα η παρέτηση του αρχηγού τη αστυνομία. Παναγία μου, ρε Περικλή, εσύ. Άι, στο σιόρ να πάει στο καλό. Έφερα του του Εγγλέζου εμπειρογνώμονε να του κάνουν μια μελέτη για την αστυνομία. Και κατέβασε μου κάτι μούτρα στη γη. Άι, στο σιόρ. Εξάλλου, τώρα που δέθηκε να χαρίζει ο Νίκος Αναστασιάδης. Πρόεδρε, ενώ κόσης που να χαρεί ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης είναι να χαρεί όταν θα φύγει ο κόσης. Μια στιγμή. Αν φύγει ο Αναστασιάδης, ποιος είναι να χαρεί. Εμείς. Παρέ, σταμάτα να επιτέλους εσύ. Αν πάνω τη άνθρωπη, βρει εμείς. Αλλά όμως εμπολώς σου φτιάχνουν τους οι συκοφαντίες ότι αν το θέλουμε τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Πρόκειται πολλά καλά. Αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνουν έξω. Εμείς! Ηρεμήστε ρε παιδιά. Ηρεμήστε. Αυτό που σας είπα για την παρέτηση του κύριου αρχηγού είναι μυστικό. Ο μόνος που το ξέρει είμαι εγώ και κανένας άλλος. Και εμείς. Σταμάτα ρε επίτελους. Έπριξες μαδρέ με το εμείς. Με το εμείς. Έχοντας το νου ρε. Από τη στιγμή μας το είπε, ξέρουμε το και εμείς. Γιατί μου μιλάς με τον τρόπο, ρε Περικλία. Θύγημε, πρόεδρε, θύγημε. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Και σας παρακαλώ, αυτό που σας είπα να μείνει αυστηρά μεταξύ μας. Δεν πρέπει να το μάθει κανένας. Δεσποινής. Υπέβαλε σήμερα την παρέτηση του αρχηγός της αστυνομίας. Μα είναι χαρακτηριστική ένδειξη της σχιζοφρένειας αυτό το πράγμα. Να έχεις την αίσθηση ότι βλέπεις το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικά σημεία είναι σχιζοφρένεια. Δεσποινής! Ένα σχιζοφρενικό άτομο μπορεί να βλέπει εμένα εδώ και μετά να φύγει από εδώ και να βλέπει πάλι εμένα στο πρόσωπο άλλων γυναικών, ακόμη και ανδρών. Μη κακόν του ανθρώπου, Δεσποινής, όποιος και να είναι να βλέπει εσένα να που σταθεί και αποδεικνύεις. Είναι ένδειξη σχιζοφρένειας, ξέρετε. Ευχαριστώ, Δεσποινής, για τις ψυχιατρικές σας συμβουλές, αλλά δεν τις εκφράστηκα ακόμα. Και κλείστε αυτό το παραφέτη και δείξτε τουλάχιστον αυτό τον προσήκοντα σεβασμό σε έναν υπουργό της κυβερνήσεως. Μιλάω με μια εκλεκτή συνάδελφό μου στο τμήμα οδικών μεταφορών. Στο τμήμα! Δεσποσινή! Πέτε μου, μα είσαστε να θιασερή! Ποιος μιλά, είστε τέσου που το πειρώ! Άκου ποιος μιλά, μα δεν αναγνωρίζεις τη φωνή του υπουργού σου! Μα έτσι οδηγίες έδωσα εγώ στο υπουργείο να κουνουστίζετε όλη μέρα στα τηλέφωνα! Άκου να δεις, δώσε μου τώρα αμέσως τον αριθμό του προσωπικού σου φαγγέλου! Θα σου τραβήσω εγώ μίαν αναφοράν που θα υπάγεις και να μην κανήσεις. Κότα, ρε κότα! Είστε τρελός! Τρελή είσαι και φαίνες που θα μου πεις ότι είμαι τρελός. Να έρχεται ένας υπουργός μέσα στο γραφείο και να σου λέει ότι επαρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και εσύ πουρ και πουρ να μιλάς στα τηλέφωνα με σχιζοφρένεια. Μα είσαι τίποτε
βοηθός του ευδόκατου γιατρού. Μα είπατε ότι παραιτήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω ότι σύντομα θα παραιτηθεί ολόκληρη η αστυνομία, γιατί με έχουν ρημάξει στις καταγγελίες. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι γενναίοι μας αστυνομικοί, ξέρετε? Κρύβονται πίσω από τις ταπέλες σαν κλεφτοκοτάδες και ξαφνικά πετάγονται στη μέση του δρόμου για να πνίξουν σακότε τον ανυποψίαστο οδηγό. Αφήστε που βάλουν τα ραντάρ σε κάτι σημεία που μόνο ένας μαλάκας θα μπορούσε να καταγγείλει κάποιον. Κι όμως η αστυνομία των κλεφτοκοτάδων αυτό κάνει. Δεσποινής, μου έδωσατε μία καταπληκτική ιδέα. Είναι μέσα ο κύριος υφυπουργός. Είναι και το η πόρτα. Το υποψιάστηκα. Ο κύριος υφυπουργός βρίσκεται με τον κύριο πρόεδρο. Άλλος περίεργος αυτός. Δεσποινής. Ναι, παράξενε μου κύριε, πείτε μου, σας ακούω. Μα είναι χαρακτηριστική ένδειξη της σχιζοφρένειας αυτό το πράγμα. Να έχεις την αίσθηση ότι βλέπεις το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικά σημεία, είναι σχιζοφρένεια. Θα μου πείτε? Σε 5 λεπτά ο Αντρέας είναι αδεμέα. Α, ωραία. Με το πρόστιμο μου, ναι, μπορεί να γίνει. Σύντομα, ρε Βίρνα, κάτσε, ρε Βίρνα, κάτσε, ρε Βίρνα. Σε παρακαλώ, ρε Βίρνα. Λοιπόν, πρόεδρε, εγώ σου εξήγησα. Ο Αντρέας είναι πρώτος μου ξάδερφος και η υπηρέτηση είναι στην ελληνική αστυνομία, ναι, κατάλαβες. Τους τελευταίους 5 μήνες είναι αποσπασμένος στη δική μας αστυνομική δύναμη με ειδική αποστολή. Συγκεκριμένα έχει αναλάβει την αρχηγία. Καπαστάς ρίζα που ρέσει. Ρε Βίρονα. Μα είναι που ψουψούρατε για με πρόεδρε, α. Πιένε ρε στη δουλειά σου. Ναι, αλλά με το πρόστιμο μου είναι που να γίνει. Παναγία μου, πόσο με εκνευρίζει του δουλεύε. Ρε Περικλή, κάνε κάτι. Κάνε κάτι, σε πράγμα. Βίρονα. Απ! Μεταβολή. Μεταβολή. Το λοιπόν. 5 βήματα μπροστά. Μάρς. 1, 2, 3, 4, 5. Μίλα, Περικλή. Ναι, τα λοιπόν, πρόεδρε. Όπως σου εξήγησα, ο Ανδρέας είναι σε μια μυστική αντιτρομοκρατική ομάδα η οποία ονομάζεται αδιάφορη δική μας κυπριακή ομάδα. Μα αυτή που παίζει μέσα ο Κέβιν Κόστνερ. Όχι. Αυτή που λες εσύ είναι αυτή που παίζει μαζί με τον Σοκόνερ. Εγώ λέω για τους δικούς μας τους αδιάφορους, τους Κυπραίους αστυνομικούς. Μα έχουμε έτσι αστυνομικούς. Όπως έχουμε, ξέρω. Δεν άρεπε κλειτούτος ο πρώτος σου εξάδερφος. Ο αρχηγός της αστυνομίας. Ναι, ναι. Πώς και δεν το ξέρω εγώ. Δεν ήθελε να πιάσει γλύψη μου το κοπελούι, πρόεδρε. Κοπελούι. Ναι, κοπελούδι. Και να μου λες κοπελούι, πόσο χρόνο είναι? Είσαι μαζί μου, πρόεδρε. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου, κοίταξε να δεις, πρόεδρε. Ο Ανδρέας έχει μια σφαιρική εικόνα της αστυνομίας και θα μας βοηθήσει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Λοιπόν, εγώ πάω να φέρω τον κατάλογο μου, μας έδωκε ο Κώσης με τους υποψήφιους αρχηγούς. Θυμάσαι που μας καταπίεζε να το κάνω. Λοιπόν, πάω να το φέρω, εντάξει. Με το πρόστιμο μου, ναι, μου να γίνει. Μα τι θέλεις, ρε Βίρονα, τι ζητάς τώρα, ρουσφάτσι! Τολμάς να μου ζητάς εμένα ρουσφέτη, ρε! Πρόεδρε, για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να λύσει τώρα! Παναγία μου, για όνομα του Θεού, πρόεδρε, άκου ρουσφέτη είναι εγώ! Ούτε να το σκεφτείς, πρόεδρε, όχι. Εσείς εδώ. Οκ. Οκ. Και εσείς είστε εκεί. Να βέσαι εγώ αυτή που είμαι εγώ. Εσύ πάντως είσαι εκεί. Όχι. Κύριε Φουλή, τι έπαθες, κύριε Φουλή. Τίποτε, κύριε Φυπουργέ. Πάω να ανοιχτώ. Πήγαινε να ανοιχτείς. Πάω. Πήγαινε. Κύριε Λέισον, ένα νύφτη και ένα λόγος. Έλα,
Εσύ είσαι δαμέ. Οκ. Οκ. Τούτη είναι δαμέ. Οκ. 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 Καλή σας μέρα, Δεσποινής. Θα δείξει. Ναι, 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 ναι. Περιμένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αμανίλια μου, έτσι θα λέει. Την μπαλέ, 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 την μπαλέ. Κύριε Υπουργέ. Απολογούμε, κύριε Πρόεδρε, αλλά ξαφνικά είχα την αίσθηση ότι έπαθα έναν είδος σχιζοφρένειας. Καλά, ρε φουλίτσα, αν το πάθαινες, χαρά στα πράγματα, ρε κουμπάρε. Και τώρα από όνει σε πελώς, ποιος το ξεχωρίζεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και να έχεις προβλήματα και να μένεις εσύ, ποιος θα το ξέρει. Καλύτερα δηλαδή, λέω, καλύτερα που δεν έχεις πρόβλημα, αλλά και να έχεις πρόβλημα, αλλά ποιος είναι να το καταλάβει. Μπούτο που θέλω να πω, έτσι. Περικλή, να σου πείσεις. Ναι, πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε, τώρα που ελήθηκε η παρεξήγηση, μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύσκεψη. Δηλαδή, ήταν χωσμένος παστό δεντρώνε, καταλάβες. Και μόλις εκόντεψε το αυτοκίνητο, τσουπ, επετάχτηκε κάτω από το δεντρό και ανέψε μου να σταματήσω. Τσουπ. Ναι, τσουπ. Όχι, πολύ σοβαρό είναι το πράγμα. Πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έφυγε πάνω στο δεντρό και περίμενε να σε πιάσει με το ραντάρ. Μάλιστα. Έχει τόσες ταπέλες, Σιόρ, γιατί δεν έχω στήκε πίσω από μια ταπέλα και έφυγε μπα στη μούτη του δεντρού να πιάσει κάτω να σκοτωθεί. Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Το θέμα μας σήμερα είναι η παρέτηση που μου υπέβαλε ο αρχηγός της αστυνομίας. Και από αυτού, ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω μίαν μεγαλοφιάστα την ιδέα. Α, συντάξει τώρα δηλαδή. Περικλή. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι έχουμε εκλογές. Πότε? Τον άλλο μήνα, Πρόεδρε. Α, ναι, ναι, ναι. Μα για τούτες τις εκλογές που μου μιλάνες. Όχι, για τις εκλογές στην Μπαγκλαντές. Μπαγκλαντές. Κύριε Λέισον, Πρόεδρε. Κύριε Λέισον. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω μία καταπληκτική ιδέα. Προκειμένου να ανεβάσουμε τα ποσοστά του κόμματος μας, εισηγούμε να καταργήσουμε όλες τις φορολογίες. Όλες. Να μην μείνει καμία ούτε φόρος εισοδήματος, ούτε ΦΠΑ, ούτε άμυνα, ούτε τίποτα. Μα αυτή είναι μια θαυμάσια ιδέα, κύριε Φούλη. Γιατί δεν την σκεφτήκαμε εμείς τόσο καιρό? Πρόεδρε, και φαντάζομαι να σοβαρό μιλάς, ναι. Φυσικά και δεν σοβαρό μιλώ. Πέσω το ρόλο μου. Α, μάλιστα. Τι θέλεις, να πάθει καμιά κρίση τώρα? Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Φούλη. Φυσικά και δεν επέθανα να εισηγούμε κάτι τέτοιο. Φυσικά, φυσικά. Περικλή. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Θα καταργήσουμε όλους τους φόρους, κύριε Πρόεδρε, διότι θα ρίξουμε μέσα στους δρόμους όλους τους αστυνομικούς και θα γράφουν αδιακρίτως όλους τους οδηγούς. Πίσω από κάθε ταπέλα θα βρίσκεται χωσμένος και ένας αστυνομικός. Πίσω από κάθε όχτο θα βρίσκεται χωσμένος και έναν περιπολικόν. Πίσω από κάθε φιλοσιά θα βρίσκεται χωσμένος και ένα ραντάρ της αστυνομίας. Έτσι ούτε η αντιπολίτευση θα μας κατηγορεί ότι μπήκομεν φόρους, ούτε οι συντεχνίες, ούτε κανένας. Έχετε δει καμιά φορά την ΣΕΚ ή την ΠΕΟΝ να διαμαρτύρεται όταν ένας αστυνομικός πετάσσεται μέσα στη μέση του δρόμου όπως τον κλεφτοκοτάν και βάζει πρόστιμο 30 λίρες σε έναν καημένο μεροκαμαθιάρι επειδή έτρεχε 30 χιλιόμετρα παραπάνω σε έναν δρόμο της εξοχής? Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Υπουργέ, αλλά εάν δεν είχε. λέω. Εάν δεν είχε, λέω, αυτόν το έργο η αστυνομία, δηλαδή να λαπορτάρει τον κόσμο για ψηλού πείδημα.
τι δουλειά θα είχε να κάνει, καταλάβετε. Αφού που τα 100 εγκλήματα που γίνονται, η αστυνομία μας καταφέρνει να διαλευκάνει τα 10, καταλάβετε, τα 10 μόνο. Από αυτά τα 10, δεν καταφέρνει για να στοιχειοθετήσει υπόθεση μόνο στα 5, καταλάβετε. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, λίμερα, να παίζουμε τα χείλη μας. Αλλά φτάρουμε από εκεί ποτά τους οδηγούς για να εισπράσουμε ριάλια, να πιάει και λίγα λεφτά η δημοκρατία. Μα αυτό σας λέω και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Τι πιο απλό πράγμα να γεμίζουμε τα ταμεία του κράτος χωρίς να διαμαρτύρεται κανένας. Εκεί που ένας εργαζόμενος φορολογείται με 150 λίρες φόρων τον μήνα, εμείς θα του καθίσκουμε προστήματα της τάξης των 200 λιρών. Έτσι. Αυκάλουμε και κάρι δηλαδή. Φυσικά. Και κάθε λίγο θα αλλάσουμε τη σήμαση στους δρόμους, όπως έκαναμε παλιά και στο μετόχιν του Κίκου που απαγορεύσαμε τη στροφή δεξιά και γεμίσαμε έναν καρολίρες. Θα απαγορεύσουμε τώρα και την είσοδο εις τη Μακαρίου και από τις δύο πάντες και είμαι σίγουρος ότι θα μαζέψουμε το μήνυμο καμιά 10.000 λίρες. Θα μειώσουμε και το όριο ταχύτητας στα 50 χιλιόμετρα και θα ακτιμήσουμε φλέβα. Αφήστε δηλαδή που θα περισσότεροι οδηγοί θα γεμίσουμε βαθμούς ποινής, θα χάσουν την άδειά τους, δεν θα οδηγά κανένας και θα λιγοστέψει και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκοσία. Μα καλά, κύριε Πρόεδρε. Ενδιάφτη περιπτώσει δηλαδή, γιατί να αλλάξετε τον αρχηγό της αστυνομίας. Αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός γίνονται και τώρα επί της εμπνευσμένης ηγεσίας του Νίνη. Σας παρακαλώ, μετά την κολλάση. Εγώ ησυχούμε να του προτείνετε να παραμείνει. Γιατί να κάνουμε αλλαγές. Σωστό. Καλά, κύριε. Αφήστε μας να το σκεφτούμε. Ναι. Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σωστά που λέει ο Αντρέας. Να μην δημιουργούμε παραπάνω προβλήματα με παραιτήσεις, παραμονές των εκλογών. Νομίζω ότι πρέπει να τον πείσουμε να μείνει. Έχει δίκιο ο Αντρέας. Λοιπόν, εγώ πάω να απαντήσω στο τηλέφωνο. Καλά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φούλη. Είσαστε καλά τώρα. Μια χαρά, κύριε Πρόεδρε. Ήταν κάτι το στιγμιαίο που είχα προηγουμένως από μια παρεξήγηση. Πάντως σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Χαίρετε. Λοιπόν, εντάξει. Πρόεδρε, μπούτη φρουράν του Προεδρικού. Τι έγινε. Θυμάσαι εκείνον τον μπελόν που ήρθε τα πάνω στο Προεδρικό και μιμήτουν το Φούλι, θυμάσαι τον. Ναι, τι έγινε. Κυκλοφορά ελεύθερο μέσα στο Προεδρικό. Δεσποινής, με συγχωρείτε για τη στάση μου προηγουμένως, αλλά επρόκειτον δια παρεξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, όσο και να μου ζητάτε συγγνώμη, οι εντυπώσεις μένουν. Συνάδελφε, συγγνώμη. Έχω τον το εξώδικο. Μπορείς να μου κανονίσεις να με μου βάλουν πόντους. Μα τι μου λες, αγαπητέ συνάδελφε, στα καλά καθούμε. Περιμένεις να σου κανονίσω ρουσφέτ. Όχι, για όνομα του δεν τα επέλανα. Επέλανα εγώ δηλαδή για να σου κανονίσω ρουσφέτ. Όχι, επέλανα. Παρολίγου να επέλανω δηλαδή, αλλά ευτυχώς δεν επέλανα. Συγγνώμη. Πες μου, κάπως εξαρρώσαινα. Συγχωρείτε, δεσποινίστε για τη στάση μου προηγουμένως. Επρόκειτο δια παρεξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, όσο και να μου ζητάτε συγγνώμη, εντυπώσεις μένουν, Μα πού να υποψιαστώ, δεσποινίστε, ότι είχατε δίδυμη αδελφήν και ότι ο κύριος υφυπουργός είχε δίδυμον εξάδελφον. Μάγος είμαι.